Λοιπόν, εδώ κοντά μα στο στούντιο και είναι σημαντικό το ότι το στο στούντιο. Ηλιάνα Κανέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, και σας, για μένα Λένα. είναι σημαντικό. Ναι. Βασικά τι ναι. τη φορά μου να τη δούμε, να τη χαιρετήσουμε και όλα τα υπόλοιπα ναι. να τα βρούμε. Τι κάνει, Ηλιάνα, όπω εσύ. Ε, αντέχω, αντέχω. Τι γίνεται εκεί έξω. Ε, έξω γίνεται ένα χαμό. Είναι ένα μείγμα φοβου, φόβου, ανοησία, αντιφατικότητα, ολιγορία, το οποίο είναι. Πώ το πω. Ποιος... Δηλαδή, εγώ στην ιδέα ότι υπάρχει ναι, πέντε χρόνια υπόπτη υγεία. Ο οποίο κυκλοφορεί ε, άπιαστο από το δημόσιο mm -hmm. για να ελέγχει του υπόλοιπου και να δίνει συμβουλέ, mm -hmm. είναι από τα πράγματα που μου την έχει δώσει. Με χτυπήσει εδώ. Πώ να το πω. Είναι επόπτη, προσέξτε. Δεν είναι ένα άνθρωπο. Đi, γιατρόζα, μου, δεν όχι, έχει. Τίποτα, δεν είναι Δεν είναι ένα φοβισμένο νοσηλευτή, ο οποίο δεν θέλει, mm -hmm. έχει του λόγου mm -hmm. του, έχει υποκείμενα νοσήματα, δεν θέλει να το κάνει. Πρόσεχε είναι ένα επόπτη υγεία, ο οποίο συμβούλευε κόσμο και πριν από τον κορονοϊό. Έχουμε 1,5 χρόνο τον κορονοϊό που μα ταλαιπωρεί mm -hmm. και τον έστειλε άκαλα αυτό το κοσμάκι. Mm -hmm. Δηλαδή, τρελαίνεσαι. Ερχόμουν τώρα και περίμενα απέναντι στο φανάρι μέσα στο αυτοκίνητο, και έβλεπα να περνάνε τα λεωφορεία. Έχω μετρήσει, αφού σκέφτηκα να κάνω φωτογραφίε και δεν το, δεν το άντεχα. Δεν έχω δει λεωφορεία με τόσο κατεστραμμένα λάστιχα, κομματιασμένα, mm -hmm. σκουριασμένα, έτοιμα να διαλυθούν, βρώμικα με στη σκόνη. Και να λέω, είναι που είναι ο κόσμο συνοστισμένο. Mm -hmm. Το φιλότιμο, ένας ένα από αυτού που τα οδηγούν, από αυτή την εταιρεία την ΑΕ που είναι, να τα πλύνει, ρε παιδάκι μου. Να τα πλύνει να είναι καθαρά απ' έξω. Να υποβάλει και στον κόσμο. Να... Αυτό ανόητος... είναι το οποίο με ανάβει το, α... Α... το α... Α... αίμα α... Α... μου. Ανώτη ποια είναι η αντιεμβολία. Α... 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 Τι γίνεται με αυτό το. το... Δεν είναι απλώ ανόητο. Εγώ θεωρώ οποίο... ότι υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι τη σκοπιμότητα. Και... Φτιάχνονται να κοινά. Δούμε. Φτιάχνονται ομάδε οι οποίε αύριο το πρωί μπορεί να θέλουν να εξαργευθούν ακόμα και πολιτικά. Άρα... Υπάρχουν χιδεότητε ανθρώπων οι οποίοι με τα κλικ μετράνε και έχουν έσοδα. Mm -hmm. Μην είμαστε τόσο ε, επί οικεί. Αντιμετωπίζετε με, με... αυτό το κύμα. Με... Βεβαίω. Του αντιεμβολιαστών. Με ποιον τρόπο. Αντιμετωπίζετε. Από εμά όλου. Πώ σα το πω. Δεν μπορείς να λες απομονώστε το φασίστα στη γειτονιά και να μην μπορείς να πεις απομονώστε αυτόν ο οποίο παίρνει στο λαιμό του και... Άρα πρέπει η πολιτεία να το κάνει σαν την Αυστρία να πει ανεμβολία στη θα βγαίνουν μόνο για δουλειά, αθλητισμό και σούπερ μάρκετ. Ε, πρέπει να κάνει άλλα πράγματα πιο πριν η πολιτεία για να φτάσει εκεί. Δεν τα έκανε. Τώρα τι κάνουμε. Τώρα πρέπει να τα ξεκινήσει από την αρχή και να τα κάνει όλα. Πρέπει να τα κάνει όλα και να τα κάνει μαζεμένα. Δεν γίνεται να πάμε έτσι. Δεν μας ακούσανε. Εμεί το λέγαμε από την αρχή. Έπρεπε να αποφευχθούν ορισμένα πράγματα. Και έπρεπε κυρίω να αποφευχθεί η εμπέδωση τη αντίληψη ότι είναι δικιά μου υπόθεση, είναι η πάρτη μου και δεν είναι ο διπλανό. Αυτό είναι. Η Άρα, ατομική να ευθύνη έκανε ζημιά. Προσέξτε, εγώ δεν γουστάρω. Και αφού δεν γουστάρω, εγώ και είμαι ελεύθερο άνθρωπο, κάνω τι θέλω. Και δεν σκέφτομαι τον διπλανό μου, αυτόν που εργάζεται. Να μην σκεφτώ εγώ εσέναν. Ναι. Άρα να το κάνουμε υποχρεωτικό. Να το κάνει εκεί που πρέπει. Υποχρεωτικό. υπάρχουν ορισμένε υπάρχουν ορισμένες, υπάρχουν ορισμένες ομάδε οι οποίε και με πίεση και με συνεχή. πώς να το πω, με, με συνεχή εξαντλητική πυθό. Ε, με, με, με επιστήμονες ε, δεν έχεις πρωτοβάθμια υγεία δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο άλλος δεν θα σου αντιγυρίσει στα μούτρα ότι ο αστυνομικός θα πάει να τον ελέγξει είναι ανέλεγκτος ο ίδιος και κατά το δικαίωμά του δεν είναι και εμβολιασμένο και είναι αυτό που θα σε ελέγξει. Άρα αυτοί, αυτοί, που, αυτοί που ελέγχουν ας πούμε, στο δημόσιο και έχουν άμεσα επαφή με τον πολίτη. Η τη λογικά... διεύρυνση θα μπορούσε να εξεταστεί. Ναι. Αλλά να είχαν εξασφαλιστεί άλλα πράγματα πιο πριν. Όπως... Τι να την κάνει τη διεύρυνση, πες το, το κάνει υποχρεωτικό. Ναι. Διότι δεν υπάρχει αμφιβολία. Με αυτή τη μετάλλαξη κολλάνε και οι εμβολιασμένοι. Εγώ έχω 10 γύρω μου. Αυτό τον καιρό εμβολιασμένου ανθρώπου που κολλήσανε. Το περάσανε στο πόδι. Τρει, τέσσερι μέρε, πέντε, κανένα του δεν έπαθε κάτι, να χτυπήσει Δεν πήγε κανένα σε κανένα νοσοκομείο. Mm -hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο λοιπόν. Να αποκτήσουμε ένα είδο ανοσία στα βαρύτερα Μέσω πράγματα. Μέσω του εμβολίου, ναι. Δεύτερο, δεν μπορεί να λε ότι το κάνω για να σώσω τα νοσοκομεία που δεν τα πρόσεξα. Τα κάνω για να σώσω την κοινωνία. Mm -hmm. Τα κάνω για να σώσω του ανθρώπου. Είναι και ο προσανατολισμό λάθο από την αρχή. Για να μην υποστεί πίεση στο νοσοκομείο. Μα το νοσοκομείο υφίστατο πίεση και πιο πριν. Εγώ είμαι δημοσιογράφο, τώρα, παιδιά, 45 χρόνια. Από αυτά, τα 45, ασχολούμαι με την έλλειψη μονάδων εντατική θεραπεία. Και έρχεται το άλλο και διαβάζει: Ότι δεν ήταν το οξυγόνο έτσι, δεν ήταν εκείνο. Υπάρχουν αντιφατικά πράγματα από μέσα. Ε, το όλο πράγμα ξεκίνησε καλά με τον εγκλισμό στην αρχή. Να. Είχαμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα και καβαλήκαμε ένα καλάμι και αρχίσαμε. Εμεί τα κάνουμε καλά, εμεί είμαστε καλύτεροι από του άλλου, εμεί τα κάνουμε. καλά. Δεν μπορούμε δεν... πάντω να ξαναπάμε εκεί, σε κλεισμό και lockdown. Κοίταξε να δει. Η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε εκεί, mm. αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε και όπω είμαστε. Εγώ παίρνω τηλέφωνο από μανάδε σε τάξη σχολείων με 27 και 28 παιδιά μέσα. τα οποία αν νοσήσουν πέντε δεν πειράζει, ε, δεν κλείνει το τμήμα. Εγώ αρχίζω και αναρωτιέμαι με 27 παιδιά, 28. Εδώ μαζευόμαστε. δεν υπάρχει καμία αίθουσα σχολείου που να είναι τόσο μεγάλη όσο είναι αυτό το στούντιο. Του είναι 200 τετραγωνικά. Μαζευόμαστε 27 άνθρωποι εδώ πέρα, 30. Όχι, δεν μαζευόμαστε, ρε παιδιά. Δεν, δεν μαζευόμαστε για λόγου ευνοή Θα πάμε στι μάσκε ξανά από την αρχή. Εγώ θέλω να αρχίσει να το Α, καταλαβαίνει αμή... ο κόσμο. Να το mm -hmm. καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί, δεν μπορεί. Έχει αρχίσει και στερείται η αντίληψη τη συντροφιά. Έχει αρχίσει και στερείται η αντίληψη για τον πολιτισμό. Το πιο εύκολο για να κόψουμε είναι ο πολιτισμό. Το πετάμε με τη μία. Ναι. Τη χαρά. Τη διασκέδαση, τον πολιτισμό, την κοινωνικότητα. Τα πετάξαμε. Αρχίσαμε τη συναδελφική αλληλεγγύη. Μα δεν μπορεί ένα γραφείο τράπεζα που δεν αερίζεται να είναι 30 εμβολιασμένοι και τρει ανεβολίαστοι, οι οποίοι μπαίνουν, βγαίνουν, χωρί να του νοιάζει. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να αφήνεται στο ίντερνετ να κυνηγά τον πρώτο παιδεραστή και τώρα να έχει και τον πρώτο. Ε, Εμβολιοεραστή. Πώς να το πω δηλαδή. Αντιβολιοεραστή. Να... Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή ναι. πρέπει να σοβαρέψουμε <χω> ε, γιατί το όλοι μαζί δεν είναι κάτι που επιβάλλεται από πάνω. Και ε, θα ήθελα, ειλικρινά σα το λέω, ε, ε, α, ακούστε μας, είναι υπόθεση του λαού του ίδιου. Άμα το πάρουν οι εργαζόμενοι στα χέρια τους, θαύματα θα τα κάνουνε. Αμα το πάρουν οι άνθρωποι, Από τα, θα τα χέρια, κάτω Θαύματα θα κάνουμε. Θα κάνουμε. κάνουμε, ανανεώνουμε ραντεβού. Να περάσει αυτή η βδομάδα με το Πολυτεχνείο για την ακρίβεια, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ε, πρέπει ε, να το πούμε, ε, αλλά ε, δεν ε, προλαβαίνουμε. Ε, 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 τώρα η, καταλαβαίνεις. η ακρίβεια έπρεπε να είναι μόνο η ώρα που συναντά το ραντεβού σου και αυτό δεν πρέπει να είναι με το Έτσι, θάνατο. Μπράβο. και να μην είναι ακρίβεια στην τσέπη σου, στο σούπερ μάρκετ, στο οποίο μπορεί να μπαίνει αβέρτα πάγκο και να σκεφτούν όλοι πώ θα εξαντληθούν οι εργαζόμενοι ακόμα και στο σούπερ μάρκετ με επεκτάσει ωραρίων. Και με γιορταστικό ωράριο μπροστά του και θα διαλυθούν.